Δηλαδή όλο το περνάμε, αφού δεν βρέχει. Oh, νερά έχουμε στα δύο ποτάματα να τους πνίξουν. Πάτε στον ποταμό κάτω. Θα βάλετε κανένα δύο τριστήλια εκεί πέρα να βάλετε ρεύμα. Εγώ τους είπα να πάνε εκεί στα δικά μας. Τα είπε, τα είπε. Οι δύο τρεις τα ξέρουν. Δεν πήγαν. Καλημέρα σε όλους. Σε λειτουργία τη γεώτηση, γιατί είχε μια διαδικασία μεγάλη. Πήραμε άδεια όπου δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς άδεια. Τώρα θα δούμε και λιγάκι, ίσως και ετεροχρονικά, μάλλον με διαφορετικά χρονικά, θα πούμε. Διότι έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες και δεν θυμάμαι ακριβώς μία προς μία τι έχουμε κάνει. Η άδεια για να βγει μας πήρε περίπου 6 μέρες. Η γεώτηση που μας υποδείχθηκε να ανοίξουμε ολοκληρώνεται σήμερα με την δοκιμαστική που κάνει, ελπίζω πάνω πάνω ο Διοκριφανάς για να μας πει τι ακριβώς υπάρχει. Θα του δώσουμε και μπουκαλάκια προκειμένου να πάει αυτό το νερό για ανάλυση. Όλο αυτό το καιρό και από το Πόρφη και από τη χώρα πηγαίνουν οι υδροφόρες προκειμένου να υπάρχουν οι απαραίτητες ανάγκες. Οπότε η Δεξαμενήνα έχει κάποιο νερό για να γίνονται οι απαραίτητες ανάγκες από τους κατοίκους. Πήγαμε και προσωπικά και ο κύριος Βιτάλης και ο πρόεδρος, πήγαμε και εγώ στις πηγές να δούμε πώς μπορούμε να μαζέψουμε από εκεί το νερό το οποίο είναι τρεχούμενο και θέλω να γίνει μια συζήτηση πραγματικά γιατί το πρόβλημα του νερού μπορεί σήμερα να συνεχεί, αύριο μπορεί να είναι κάπου αλλού, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Αν ο υδροφόρος ορίζοντας χαμηλώνει, πέφτει ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Γενικώς υπάρχει θέμα με τον υδροφόρο ορίζοντας. Κάθε χρόνο ελαττώνεται. Θέλουμε λοιπόν από εσάς προτάσεις, τι δεν κάναμε, τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα. Θέλουμε το πρόβλημα να λυθεί όσο και εσείς. Και δεν έχουμε ούτε μία μέρα να λύσει στις προσπάθειές μας προκειμένου να λύσει το πρόβλημα που συμμετεί. Θα ήθελα λοιπόν ένας-ένας, όποιος θέλει να ξεκινήσει, να μου πει για το πρόβλημα, πώς νομίζει ότι μπορεί να λυθεί και τι πιστεύει ότι δεν έχουμε κάνει ή ότι πρέπει ακόμα να κάνουμε. Λοιπόν, να μιλήσω πρώτος εγώ. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο φετινό. Εδώ και 3 χρόνια έχει αρχίσει σιγά σιγά να εμφανίζεται. Από πέρσι έπρεπε να έχετε λάβει έρευνα και να κάνετε ενέργειες σωστές. Έχουν γίνει οι ενέργειες αυτές που κάνατε δεν ήταν σωστές. Έπρεπε να έχετε λάβει πιο σωστά μέτρα να φέρετε ανθρώπους ειδικούς, βιολόγους, οι οποίοι μπορούν να σας υποδείξουν πού να γίνει η όρεξη, πού υπάρχει νερό και όχι να ξοδεύουμε χρήματα ασκόπως. Έχουμε ένα-δυο άτομα και λένε εδώ έχει νερό, εκεί έχει νερό, αν τα λεφτά πήγαν εκεί, άδικα πήγαν τα νερά, τα λεφτά λεφτά εκεί, άδικα πήγαν, θα το δείτε. Έχουμε να βρεθεί νερό, αλλά τα λεφτά πήγαν αντίθεση. Έχουμε να βρεθεί νερό. Εμείς ήρθαμε εδώ να τους πούμε ότι η αντοχή μας έχει εξαντληθεί, έχει ξεπεράσει τα όρια μας πια, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση και για κάτι άλλο δημάρχε. Το νερό που μας φέρνετε, έχετε πιστοποίηση ότι είναι κατάλληλο. Έχετε πιστοποίηση, το έχετε ελέγξει από τα πηγάδια. Το νερό που έρχεται στο συνετή, ναι, εκεί που το χρησιμοποιούν, το πίνουν κιόλας. Αυτό μυρίζει από μαντήλα, από μαντήλα και από φρύλα. Το είπα και στον κύριο Θοδωράκη μια μέρα στην χώρα. Ήτανε κάποιες μέρες που μύριζε έντονα. Δηλαδή, τι να σας πω. Τα φοιτεία σας ήταν κατάλληλα για να μας το παίρνουν. Αν δεν το έχετε ελέγξει, λυπάμαι πολύ γιατί το σουνάκι έχετε δώσει και το ονόμα του Κοκκινόμου. Καταρχήν καλημέρα, ας δικαιολογήσουμε την αγανάκτηση κάποιων γιατί πραγματικά όλοι έχουν υποφέρει αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι ελπίζω να μην επαναληφθεί. Να πείτε αυτό το πέρα. Εδώ δεν ήρθαμε ούτε μετά από προτροπή κάποιου, εγώ τουλάχιστον μιλώ για τον εαυτό μου, δεν ήρθα από προτροπή κάποιου να διαμαρτυρηθώ, ούτε ήρθα να απαλλάξω κανέναν από τις ευθύνες που του αναλογούν. Γιατί υπάρχουν ευθύνες και δεν είναι τις ώρες. Το θέμα είναι να λυθεί το πρόβλημα. Και αυτά όλα θα τα δούμε.
Δήμαρχε, περίμενα προσωπικά μία ενημέρωση και σας το ζήτησα προσωπικά. Μου είπατε να ενημερώσει ο πρόεδρος. Ωραία, ας πούμε ότι ο πρόεδρος δεν ενημερώνει, δεν κάνει συνέλευση στο χωριό. Είστε άνθρωπος κοινωνικός, είστε πανταχού παρών και εσείς και όλοι οι σύμβουλοι σας, σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, περίμενα να έχετε ανέβει σύσσωμη, να έχετε φωνάξει όλο το χωριό, καταρχήν να μας ενημερώσετε. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στο χωριό αυτό. Ακούμε και δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Γίνεται γεώτρηση, δεν γίνεται γεώτρηση. Βρέθηκε νερό, δεν βρέθηκε νερό. Είναι κατάλληλο το νερό προς πόσιν, δεν είναι αυτό που έχετε. Έχει ελεγχθεί, δεν έχει ελεγχθεί. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν ερωτήματα. Εσείς σίγουρα έχετε αναλύσεις και από τα νερά του χωριού, φαντάζομαι γίνονται αναλύσεις, όπως γινόταν και παλιότερα, και όπως επιβάλλει ο νόμος, έχετε αναλύσεις. Κλείστε μας το στόμα και βγάλτε τις αναλύσεις και δημοσιοποιήστε τις. Δημοσιοποιήστε τις αναλύσεις του νερού που έρχεται στο χωριό, την καταλληλότητα του βιτίου που το μεταφέρει. Γιατί μιλάμε για τη δημόσια υγεία. Πάει αυτό το κομμάτι. Άλλο κομμάτι. Πέφτει ο υδροφόρος ορίζοντας. Ναι, με τη φύση κανείς δεν μπορεί να τα βάλει. Το είδαμε. Ωραία. Τι κάναμε. Φωνάξαμε έναν ειδικό. Ένα γεωλόγο εδώ από το νησί να μας πει μια πρώτη γνώμη. Να μας πει πώς πρέπει να κινηθούμε. Είδαμε ότι ένα ολόκληρο χωριό που είχε του κόσμου τα υπέργεια και υπόγεια νερά δεν έχει νερό. Δεν προβληματιστήκαμε και για την υπόλοιπη άντρα. Να πούμε ρε παιδιά, εάν το Συνετή και τα διποτάματα δεν έχουν νερό, πού πάει αυτό το νησί. Να κάνουμε μια μελέτη. Δεν είναι πολλά τα χρήματα, δήμαρχε. Αξίζει τον κόπο να γίνει μια μελέτη για ένα χωριό που αν συνεχίσει έτσι θα μείνει ακατοίκητο στο τέλος. Γιατί θα φύγουμε όλοι χωρίς νερό. Μία μελέτη από μία εταιρεία που ασχολείται με τα υδρολογικά. Να μας πει, εδώ έχει πηγές, εδώ έχει υπόγεια νερά, εδώ θα σκάψετε. Αυτά τα νερά θα τα εκμεταλλευτείτε. Μπορείτε να κάνετε αυτό. Να μας προτείνει 5 πράγματα. Ακούμε διάφορα. Και εγώ εδώ τη γνώμη μου και ο καθένας η δική του. Και όλες οι γνώμες είναι σεβαστές, αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός. Και δεν μπορώ εγώ να σας προτείνω, δήμαρχε, τι θα κάνετε. Είμαι πολύ φτωχή επιστημονικά να σας πω πού θα σκάψετε, τι θα κάνετε με τα νερά των πηγών, τι θα κάνετε με τα νερά που τρέχουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πρόταση. Να τελειώσω. Όχι, όχι, υπάρχει πρόταση, δήμαρχε. Συγκεκριμένη πρόταση. Αν δεν την καταλάβετε, θα σας την πω ξεκάθαρα. Η πρότασή μας λοιπόν είναι ότι το νερό αυτό έχει, το χωριό αυτό έχει νερά. Τουλάχιστον αυτά που βλέπουμε. Σκέψου τι έχει από κάτω. Πολλά. Άρα θέλουμε μία μελέτη από μία εταιρεία που θα μας πει πώς θα εκμεταλλευτούμε τα νερά που υπάρχουν με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό μακροπρόθεσμα και μπορούμε να το βιάσουμε. Και βραχυπρόθεσμα να ενημερωθούμε να δούμε τι γίνεται. Εμείς κάνουμε υπομονή και άλλη υπομονή αν χρειαστεί. Είμαστε συνηθισμένοι. Αλλά τι θα γίνει. Βρέθηκε νερό. Θα μας καλύψει αυτό το νερό. Θα συνεχίσουμε με την υδροφόρα. Να ξέρει το χωριό. Να ξέρουμε όλοι. Να το πίνουμε, να μην το πίνουμε. Θέλουμε επίσημη ενημέρωση και πρωτοβουλίες. Πέρασε όλο το καλοκαίρι. Βέβαια είχε του κόσμου. Εντάξει, ήταν καλοκαίρι. Έχει πολλά. Αλλά και ένα χωριό διψάει. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, πράξτε αυτό που πρέπει και εμείς θα σας βοηθήσουμε όλοι και με την υπομονή μας και όπως χρειαστεί, ό,τι βοήθεια θέλετε. Ο κάθε ένας, δηλαδή η άγνοια, η αδιαφορία και ο κάθε αναρμόδιος και εγώ μαζί, να βάλω και τον εαυτό που πάμε και υποδεικνύουμε. Κάνε αυτό, σκάψε εκεί, τράβα έτσι την αντλία, κατέβασε την κάτω ένα μέτρο, ανέβασε την δύο. Έχουν καταστροφικά, καταστροφικά αποτελέσματα. Δεν έχουν από κάτι άλλο. Για μένα η πρότασή μου στο τραπέζι και στους χωριανούς και σε εσάς είναι φέρτε ειδικούς επιστήμονες να μας υποδείξουν τι θα κάνουμε για να μην μείνει το χωριό μας ακατοίκητο. Τίποτε άλλο δεν έχουμε να σας πούμε. Και βγάλετε, δημοσιοποιήστε την καταλληλότητα του νερού. Και του χωριού μας και αυτού που πίνουμε τώρα. Γιατί σίγουρα αναλύσεις έχετε. Πού είναι, δεν τις είδα. Θα ρωτήσω κάτι. Ευχαριστώ. Μπράβο. Εγώ θα πω μόνο ότι πάνω στις αναλύσεις
ότι εμείς δεν πήγαμε καμία ανάλυση όταν ήρθαμε από τις πηγές όλες της Άνδρου και ξεκινήσαμε από το 14-15 αρχές να κάνουμε αναλύσεις στα νερά ύστερα από 5 χρόνια. Όχι, δεν ήταν αναλυτές ανελικώς. Ανελικώς. Εάν δεν εις στα αρχεία του δικαστήρια. Και δική σας βγάζει το νερό έχετε σε κατάλληλο πριν. Πριν από την δημιουργία του προβλήματος. Υπάρχει ανάλυση η οποία όμως επιλάβει, η οποία δεν κινητοποιήθηκε, δεν ξέρω τους λόγους. Η οποία έδωσε το νερό από τότε ακατάλληλο. Αν δεν κάνω λάθος, και μπορούμε να τα δούμε στα αρχεία του Δήμου. Σχετικά με τους παλιές διαδηλώσεις, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτές θα επαναχρησιμοποιηθούν ή έχουν γιώσει. Και έχω και μια απορία εδώ σαν φυσικός. Η φρύση από τη μια μέρα στην άλλη δεν πηγαίνει απότομα. Οι διαδικασίες της φρύσης είναι αργά, προοδευτικά. Εδώ από τη μια μέρα στην άλλη κόπηκε τάκι το νερό. Αυτό ειλικρινά με προβληματίζει. Αλλά δεν κόπηκε σε μια μέρα. Πώς ζωή το κόπηκε σε μια μέρα. Εντάξει. Σταδιακά αρχές του Αυγούστου άρχισε και έπρεπε. Ναι, να σου πω κάτι. Γιατί ο Σπίτι κάτω, δεν σου πω κάτι. Τον Αύγουστο είχε τόσο κόσμο και παρόλα αυτά είναι τις 4. Και το Σεπτέμβριο που μείναμε, όσοι μείναμε, δεν είχε σχεδόν καθόλου. Μετά το 15 άρχισε μεγάλη μείωση του νερού. Όχι ότι δεν κάνει. Εντάξει, να κάνει πολύ ελάχιστο. Θα χρησιμοποιηθούν ξανά αυτές. Αυτή είναι μια ερώτηση άλλη. Αυτές θα επαναχρησιμοποιηθούν. Δεν έγιναν άδικα οι ερωτήσει. Δεν έγιναν άδικα. Αλλά πόσο νερό κάνει. Από όλα εκτονώσω λίγο την κατάσταση. Εμένα η δική μου άποψη είναι και θα συμφωνήσω με την κυρία Κορκοτήρου. Πρέπει να είναι κάποιος γεωλόγος. Εσείς βέβαια θα το κάνετε αυτό. Εγώ θα νόμιζα πάνω ότι αυτό το διάστημα δουλεύει σαν πρώτη σας και όλοι μας ενοχλούσαμε και θα ρίξατε και φέραν πυροφόρες και τα λοιπά. Καλύπτε το ένα μέρος του προβλήματος γιατί και το συνεδρικό καλοκαίρι έφτασε να έχει 700 περίπου κατοίκους. Λοιπόν, και να τονίσω και τη δουλειά που έκανε ο Κώστας, γιατί κάποιοι λέγανε διάφορα. Ο άνθρωπος σαν από το πρωί μέχρι το βράδυ με ένα κλειδί στο χέρι και έρθει και ενοχλούσαν και τη γυναίκα του ακόμα. Γι' αυτό πρέπει να επιμεθεί για τον Κώστα και τα λοιπά και για όλους σας και να μην γλεντήσουμε τα πράγματα. Όμως το πράγμα έχει φτάσει στην υποχωρήτη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έρθει ο γεωλόγος να δει τα νερά. Ένα χωριό που έχει πολλά φανειακά νερά, πάρα πολλά φανειακά νερά. Κάθε κάποιον με σεβασμό βέβαια σε αυτούς τους ανθρώπους που υποτίζουν και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν κειμένα δικαιώματα και δεν νομίζω ότι πρέπει να τα παραγνωρίζουμε. Και εν πάση περιπτώσει, ας αποκτήσουμε και το παράδειγμα των στενιών. Όλοι ξέρετε, εσείς περισσότεροι οι δύο, τον επιτρέψατε να πω ότι πριν από 5 ακριβώς χρόνια, το επιστρέφω μα και ο Πέτρος, ο φίλος μου, ο τοπικός του Πέτρος, ρώτησε, άνοιξε μια γεώργηση όπως την άνοιξε και δεν ανάγκη να βεβαιώσει. Ο άλλος αντιλήμματος και ο Πέτρος θα βρουν μια λύση άμεσα, άμεσα απαιτούνται. Έτσι δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο δηλαδή. Και βλεπτικά υποφέραμε και από σεβασμό δεν ήρθαμε να χτυπήσουμε πόρτες για τα λοιπά, το λέγαμε όμως. Λοιπόν, πρέπει άμεσα να ασχοληθούμε να δούμε όλοι μαζί, όλοι έχουμε τις ευθύνες μας, δικός μας είναι ο τόπος εκεί, να δούμε τι θα κάνουμε. Και νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι εσείς μπορείτε να το λύσετε. Λοιπόν, εμείς χρειαζόμαστε τέλη ύδρασης, τέλη άγρασης και τέλη δημητήρη. Γιατί να τα πληρώνουμε, υπάρχει κανένας τρόπος που μπορεί να μας δώσει μια απάντηση. Γιατί να τα πληρώνουμε. Είναι όλες τα έχουμε φτιάξει και όλα είναι αναπληρωμή της κοινότητας. Δεν έχει διαθέσει κανένας ένα ευρώ. Ίδιες τιμές, ίδιες διοκρίσεις, ίδια δίχτυα, ίδιες εξαμενές, ίδια τα πάντα. Μα δεν μπορούμε να βρούμε. Η πολυτελή συνεδρίωση. Είμαστε υποχρεωμένοι να ιδρύουμε εδώ πέρα να πούμε όλα αυτά τα πράγματα με τα καζόν και αυτά. Τα ίδια πράγματα. Κανένας δεν έσκυψε από αναπληρωμή. Δεν μπορούμε. Αυτή είναι η ένδυση όπου. Όπως μπαίνει ο Κώστας, το κάνει και όλα τα σπίτια έχουν συσκευαστεί και νοικιάζονται και κατοικούνται σταδιακά σχεδόν όλο τον χρόνο. Αυτό το χωριό πόσοι, πώς πολέμουν. Έχουν να μετρηθούν οι δομήνες στα λογιά και σε ένα εξάμεινο. Έντονος μας. Αυτό τον είπε καμερονοτή. Μου είπε ο κύριος Μπραζέρης ο μέρος στο χωριό, πες μου ένα που ποτίζει. Μα δεν είναι θέμα. Άλλος ποτίζει,
άλλος αρέσει και να φτιάξει τα ράσος, άλλος είναι, ξέρω εγώ, να μην πω τη λέξη, ξέρω εγώ, να είμαι άνθρωπος και θέλει να βλέπει τη βρύση του να τρέχει. Αυτό είναι για τον δημοκρατή να ελεγχθούν οι υπερκαταναλωτέ να το κάνει να γίνει σύσταση. Και από εκεί να πούμε τι είναι, να πει να κοπεί και αφαιτεί στην Ήρα. Ήρθαμε και βάλαμε μια μηνιά αναπτυξιακή, καθοντάσου. Βάλαμε 100 μέτρα, 150 ξωρίνα, την πετάξαμε μέσα στην δρόμη, είναι ανοιχτή και στην είσοδο και στην είσοδο. Εγώ έχω πει στα μάτια μου σε ποτέ να πείσω να την οδεύουν οι ποντικοί κατσαρίδες του Κολοσσαλίας και αυτή η είσοδο είναι άδειο. Θα πει στο δίχτυ. Έλεος. Μας υποσχέθηκε ο κ. Μπραζέ ότι από πρώτη Σεπτέμβρη του 2017 επειδή δεν εναρμονίζεται ο Δήμος με τον τρόπο λειτουργίας του κημικερίου, ότι δεν θα πληρώνουμε τέλη κημικερίου. Γιατί είμαστε τέσσερις αμήν που πέρα. Ο Ραΐτας, η Στενιώτας, η Σιεραή και η Κουζιλιάνη. Δεν ρωτάμε. Λοιπόν, πέρασε αυτό το θέμα στην απόφαση στάθηκε στην αρετή. Έχουν πει στο μια ενδιάσταση. Φυσικά δεν έχει ενημερωθεί υδρογεωλόγος και μάλιστα ο κύριος Λόκας έχει ενημερωθεί, ο οποίος ήταν να έρθει αλλά τελικά του προέκυψε κάτι στην απολυτωμένη και δεν μπόρεσε να έρθει. Τηλεφωνικά όμως μας είπε κάποια πράγματα, ήξερε την περιοχή, μας είπε ότι καλώς πράξαμε και προχωρήσαμε σε εκείνη την γεώτηση που ήδη είχε ανοιχθεί, αλλά η οποία λόγω του ότι το συνετεί η περιοχή όπως και κάποιες άλλες περιοχές στην Ανδρώπα. Μετακινούνται κατά κάποιο τι να πω ακριβώς. Υπάρχει μια μετακίνηση στο υπέδαφος, γι' αυτό και περιμέναμε να βγουν οι σιδερένιοι σωλήνες προκειμένου να ασφαλίσουν αυτό που με δικαιώτηση για να μην βαζωθεί από τη μετακίνηση του υπέδαφος. Προχωρήσαμε λοιπόν τη δικαιώτηση αυτή. Σήμερα γίνεται η δοκιμαστική άρνηση. Σήμερα θα γνωρίζουμε και προχωρήσαμε γιατί πιστέψαμε ότι είναι μια άμεση λύση. Υπήρχε ήδη και ξεκινήσει η διαφυγιώτηση. Απλά τη σταμάτησαν γιατί χρησιμοποίησαν μια. Είχε ξεκινήσει ήδη. Προχωρήσαμε λοιπόν σε αυτή τη λύση προκειμένου να εξυπηρετηθείτε το χωριό έστω για τι καθημερινέ ανάγκε, αλλά όχι όμω για προβλήματα και τέλο πάντων για τι καθημερινέ ανάγκε και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε σε άλλε λύσει πιο μόνιμε. Αυτό ήταν ο σκοπός που κάναμε τη γεώτηση εκεί που ήδη υπήρχε γιατί για να βγάλεις από την αρχή μια νέα άδεια για γεώτηση θες πάρα πολύ. Δεν φτάνουν 5-10 μέρες. Ξεκινήσαμε να δούμε τι νερό θα βγάλει προκειμένου να εξυπηρετηθείτε όσο γίνεται περισσότερο και να προχωρήσουμε σε νέες λύσεις. Ίσως και σε μια γεώτηση. Ίσως και σε μάζεμα των άλλων πληγών. Και θα γίνει και μελέτη όπως και για άλλα μέρη του νησιού, αλλά αυτό ξέρετε ότι οι μελέτες, ειδικά με τους νέους νόμους, προϋποθέτουν πολύ μεγάλο χρόνο. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και χρονοτριβή, είναι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, μέχρι να βρεθεί ο ανάπορος και να ξεκινήσει για να γίνει μια μελέτη προκειμένου να μας υποδείξουν σε ποια σημεία θα μπορούσαμε να κάνουμε γεώτρηση έτσι ώστε ή οτιδήποτε άλλο ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφατο μέσο να μαζέψουμε τα νερά αυτά που έχουν τύχει πάρα πολλά χρόνια. Να τα μαζέψουμε. Το χωριό θα έπρεπε ήδη να έχει τηρητή σε έκταση για ανάγκη. Όχι για λόγους εντυπωσιασμού, για λόγους οικονομικούς και άμεσης παρέμβασης. Καταλάβατε. Γιατί όταν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, ανοίγει ο κορβανάς για μελέτες κλπ. Οι παρεμβάσεις είναι άμεσες. Που έχουν γίνει είναι άμεσες. Okay. Άμεσες είναι παρεμβάσεις. Μάθαμε, πληροφορηθήκαμε από τον έπακο ότι περιμένει εντολή ο Περιφερειάρχης είναι διαθέσιμο και διατίθεται να βοηθήσει την κατάσταση. Ο έπακος μας είπε ότι περιμένει εντολή δική σας για να ενοχλήσει ο Περιφερειάρχη. Έχετε κάνει κάποια ενέργεια. Πρώτη φορά να ακούω ότι κάποιος περιμένει να πάρει εντολή για να επέμβει σε ένα πρόβλημα. Από το Δήμα. Από το Δήμα. Ποιος το περιμένει αυτό. Ο έπακος για να ενοχλήσει κάποιο Περιφερειάρχη περιμένει να λέει εντολή από το Δήμα. Είπε ότι τα νερά. Και ο κύριος
κύριος Ράκας, κύριος Ράκας έπρεπε ήδη να έχει έρθει εδώ. Καλλιέργεια υδάτων να κάνουμε και να μαζέψουν όλα τα νερά. Σας ακούω τόση ώρα, για τα νερά είναι υπεύθυνη η Διεύθυνση Υδάτων. Εντάξει, και απορώ γιατί παίρνεις τέτοια ευθύνη. Ειλικρινά απορώ, γιατί ξέρεις πόσο σε σέβομαι. Και πού πρέπει να αποταθούμε. Η Διεύθυνση Υδάτων στην περιφέρεια. Αυτή που δίνει, αυτή που δίνει και τις άδειες για τις γεωτρήσεις. Γι' αυτό μιλάω έτσι. Μιλάω σε τέτοια εντολή. Κοίταξε το δωρεάν. Όταν μιλήσαμε, Χρήστο. Ναι. Στην περιφέρεια είναι. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά έχουμε ανακτήσει. Έλαβα γνώση του προβλήματος για το νερό που υπάρχει και προσπάθησα να δω τι ακριβώς τι συμβαίνει. Ενημερώθηκα για τη γεώτηση που ήδη δουλεύει σήμερα και την άλλη που έπεσε από μια μέσα, αυτή που γίνεται καινούργια. Άμεσα ευελπιστώ ότι θα βοηθήσω να δοθεί λύση στην υπάρχουσα γεώτηση αυτό το λίγο νερό που έχει να το εκμεταλλευτούμε όλο. Γιατί όπως δουλεύει σήμερα, ας το πούμε, μένει κάποιο νερό που δεν το εκμεταλλευόμαστε. Και πιστεύω ότι θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Όντως η αλήθεια είναι ότι εκεί, παρουσία δική μου, προσπαθήσαμε να βγάλουμε και τις δύο αγγλίες πάνω στον δρόμο, να τις ελέγξουμε, διότι ο άνθρωπος που θα πήγαινε να κάνει τη γεώτρηση, ο Χρήστος Κοντογιαννόπουλος, αλλά και ο Μωραήτης που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μας είπε ότι πριν ξεκινήσετε να κάνετε καινούργια γεώτρηση, θα πρέπει να δούμε αν αυτές οι γεωτρήσεις πραγματικά δεν ανταποκρίνεται και πρέπει να πάμε σε καινούργια. Παρουσία μου λοιπόν εκεί, όντως, με ένα γερανοφόρο, γιατί 150 μέτρα να σηκώσεις με τα χέρια, γιατί ο Δήμος ουδέποτε είχε ειδικό μηχανισμό που να βγάζει τις αγγλίες. Πάντα χρησιμοποιούσαμε εργάτες και το GCP του Δήμου, βάζαμε πάνω ένα σαν παλάκο και τραβάγαμε σιγά σιγά τις γεωτρήσεις. Πάντα γίνονταν έτσι και στο προηγούμενο. Όντως λοιπόν ήταν ένα γερανοφόρο που προσπάθησε να τραβήξει και τις δύο αγγλίες πάνω. Στη μία, που είναι η πρώτη που συναντάμε προς τον ερχόμενη από τον όρμο Πορφύριο προς την χώρα, όντως τη βγάλαμε κανονικά πάνω, την ελέγξαμε, μετρήσαμε το νερό και την ξανακατεβάσαμε κανονικά για να δουλέψει. Στην δεύτερη που είναι στα δεξιά μας, κατεβαίνοντας προς την... Αυτή η πρώτη έχει νερό. Έχει αυτό το νερό, δηλαδή... Το λύτησε αυτό που βγάζει. Ναι, αφήσαμε πώς θα ήταν στο τέταρτο, έβγαζε... Ένα τέταρτο πιλιόμουν και δουλεύει και κάνετε μια μισή ώρα. Και βγάζει πόσο κυβικά. Πόσα βγάζει. Αυτή είναι η εξυπηρικά την ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, στη δεύτερη που προσπαθήσαμε, που ήταν στα δεξιά μας και προσπαθήσαμε, από την αρχή που προσπάθησε να σηκώσει το γερανοφόρο την αγγλία, δεν κουνιόταν η αγγλία. Από την αρχή δηλαδή το γερανοφόρο δεν κουνήθηκε καθόλου. Δηλαδή η αγγλία φαίνεται ότι είναι, ας έλεγα ότι είναι κάπου είτε φρακαρισμένη ή ότι έχει. Δηλαδή δεν κουνήθηκε να τη φέρει πάνω και να ξαναπέσει. Πάντως βγάλαμε μόνο το σωδήνα. Είπαν λοιπόν, γιατί εγώ τεχνικά δεν ξέρω καθόλου, ότι και παλιότερα ο κύριος Βούλγαρης, που είναι ηλεκτρονικός, είχε μία κάμερα την οποία την έδινε μέσα και έβλεπε τι έχει γίνει. Και αυτό νομίζω ότι θα το κάνει και τώρα. Και επίσης είπε κάποιος γεωτρήσεις, αυτός που κάνει γεωτρήσεις ο Μωραήτης, ότι θα μπορέσει να την κάνει. Πολύ σωστά, δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Μωραήτη, θα δούμε αν μπορεί να την κάνει και ο Λεγανούπλος. Αρκεί να δούμε μέσα πώς είναι, γιατί φαίνεται ότι είναι φραγκαρισμένη. Αυτά τα δύο να πω για τις γεωτρήσεις που ήμουν εγώ παρόν. Να σας πω τώρα το θέμα της μεταφοράς φωσίμου ύδατος, που από την πρώτη μέρα που εγώ, γιατί εγώ ήρθα στο Συνετή και ήρθαν κάποιοι κάτοικοι στο Συνετή, στις 9, εγώ δεν μπορούσα να ειδοποιώ εμένα. 9 Αυγούστου λοιπόν ήρθα και ενώ με τον Κώστα μιλάγαμε σε καθημερινή βάση και του είχα προτείνει και πριν να στέλνουμε νερό, γιατί με έπαιρναν κάτι και μου έλεγαν κλείνει το νερό, από τις 10 Αυγούστου την επόμενη μέρα άρχισε να έρχεται νερό στο Συνετή και από την πόρτα και από τον Κώστα.
Θα σας πω λοιπόν με πλήρη γνώση, γιατί είμαι και εγώ πατέρας, με πλήρη γνώση αυτό που λέω, ότι τα δύο, οι δύο δεξαμενές που κουβαλάνε νερό στο συνετή, οποιοδήποτε, σας λέω και σας παρακαλώ να το κάνετε, να πάρετε πάλι το κεφάλι σας μέσα, είναι ανοξείδωτες. Λάμπουν μέσα τις και η μία που είναι υδροφόρες, και η μία που είναι αυτοκινούμενη, λέω λίγο ησυχία, και η αυτοκινούμενη, αλλά και οι άλλοι που τοποθετήσαμε πάνω. Πραγματικά, λάμπουν, είναι ανοξείδωτες. Πριν ξεκινήσουμε να μεταφέρουμε νερό, παρουσία του Ισίδωρου του Νικολάου, ρίξαμε μέσα χλώριο στις δεξαμενές και τις πλύναμε και τις δύο. Τις πλύναμε, τις ξαναπλύναμε πάλι με χλώριο, τις καθαρίσαμε και αρχίσαμε τη μεταφορά του ποσίου ήλιου. Αυτό το νερό που έρχεται στο συνετή... Δεν είναι πόσιμο, δεν είναι πόσιμο. Δεν μπορείς να το πεις, είναι κόκκινο. Στις υδροφόρες λοιπόν που έρχονται και που παράγουν νερό στο συνετή, παίρνουν νερό από το κόρτι, από το πηγάδι του Κώστα του Τζιώτη. Έχουν αφήσει από αυτό το πηγάδι πάνω από 2.500 κυβικά νερό, μπορεί να είναι 3.000 κυβικά νερό. Ένα νερό το οποίο ναι μεν είναι βαρύ, αλλά είναι καθαρό, είναι ελεγμένο και είναι καθαρό. Αυτό το νερό που έρχεται στο συνετή από το κόρτι, φωτώνω από το Τζιώτη και φωτώνω από το Τζιώτη γιατί είναι και καλό και είναι και γρήγορη πλήρωση, πηγαίνει στην Καβαριά, πηγαίνει στο Κοχύλου, πήγαινε το καλοκαίρι και πήγαινε και στη δεξαμενή στο Γιανισαίο. Αυτό το νερό φέρναμε από το κόρτι. Τώρα σας ακούω ότι κάποιες μέρες ήταν, δεν μπορώ να σας πω. Αυτό είναι το πρακτικό το κομμάτι, δηλαδή σας διαβεβαιώνω ότι το νερό έχει τα κοτοπικά του Κώστα μόνο, το οποίο έχει ελεγχθεί. Θα σας πω επίσης το εξής, που για μένα το έχω προτείνει και στο Δήμαρχο, για μένα ας πούμε τι έχει βαρύ την κατάσταση στο συνετή, θεωρητικά, πάντα θεωρητικά μιλάω. Το συνετή όντως είναι μια μεγάλη ανοικοδόμηση, αυτό είναι γεγονός. Για μένα, ως σε παρένθεση, η λαθασμένη κίνηση που όμως δεν έχει σημασία, έγινε και πρέπει να τη λύσουμε τώρα, το καταλαβαίνω, είναι ότι οι υποδομές που γίνονταν μακριά από το συνετή, π.χ. λίδι, τροφοδοτήθηκαν με νερό από το συνετή. Διότι γεωγραφικά ανήκουν στο συνετή. Για μένα προσωπικά, αυτό ήταν κάτι λάθος που όμως θα διορθωθεί. Μεγάλο πρόβλημα το λίδι, διότι έχει μεγάλα σπίτια, έχει πισίνες, έχει καζόν και τα λοιπά. Και αυτό που θα πει... Επιτρέπετε τα πισίνες να τα παρακαλώ, θα είναι στις σπίτιες σου και θα μεταφέρουμε νερό. Όμως, θα πει το αποστάζει. Δεν πει παράκληση. Γιατί ώρες είναι η μέρα. Γιατί ώρες είναι η μέρα. Και αντί να έρχονται 60 κυβικά, 50 που έρχονταν, θα προσπαθούμε να φέρουμε πολύ περισσότερα. Και την Κυριακή, Τάκη, και την Κυριακή. Γιατί την Κυριακή δεν έρχονται. Και την Κυριακή, σε παρακαλώ. Αυτό δεν είναι λύση. Και δεν είναι λύση προσωρινή. Εμφανιστεί το πρόβλημα. Σώνατε το χάπι, αυτό δεν είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παρακαλώ να τελειώσω. Να μα πείτε να τελειώσουμε. Εντάξει. Σκεφτόμαστε το συνετή, να σας πω κάτι, που δεν ήθελα να το πω, δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να το πω, άρα τουλάχιστον κάποιοι το γνωρίζουν. Εγώ ο ίδιος, χωρίς να έχω δίπλωμα, χωρίς να έχω τίποτα, χωρίς να έχω πινακίδες, εγώ ο ίδιος κουβαλούσα νερό στο συνετή. Θέλω όμως να σας παρακαλέσω το εξής, παράκληση. Εμείς θα φέρουμε περισσότερο νερό, όμως και εσείς, που γνωρίζετε όλοι με νερό το δικό όλοι, ποιοι okay, γεμίζουν δεξαμενές, κολυμπητικές, ποιοι ποτίζουν, ελαττώστε το, μην το σταματήσετε, ελαττώστε το. Πρέπει να καθαρίσουμε τα σπίτια μας, κυρία Δημήτρη.
ότι φταίει και το χωριό που δεν έχει καταλάβει. Συγγνώμη, γιατί άλλοι έρχονται. Γιατί δεν είναι και ο καταλισμός του δημιουργού μας είναι πρέπει να πρέπει, βέβαια. Για θέμα υγιεινής. Ακούμε χίλιες προτάσεις.
Θέλουμε έγκυρες επιστημονικές προτάσεις για το χωριό μας. Και κηρύξτε το σε έκτακτη ανάγκη, γιατί είναι. Κηρύξτε το. Για λόγους δημόσιας υγείας. Κηρύξτε το. Σας παρακαλούμε πολύ. Λοιπόν,